Επικίνδυνη στροφή στην κρίση που βιώνει η Βενεζουέλα, επισημαίνει η αντιπολίτευση μετά την απόπειρα ανταρσίας στον στρατό. Ηγετικά της στελέχη κατηγορούν την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο ότι με τις ενέργειές της νομιμοποιεί στοιχεία εντός του στρατεύματος, να θεωρούν πως η μόνη διέξοδος στην πολιτική κρίση θα ήταν η κλιμάκωσή της σε ένοπλη σύγκρουση. Έχουμε πλέον την ξεκάθαρη απόδειξη ότι αυτή η Εθνοσυνέλευση θα νομοθετήσει για να λυθούν τα προβλήματα του λαού. Το ανέκδοτο με την συντακτική συνέλευση λύνει μόνο τα προβλήματα του Μαδούρου, μοιράζοντας τιμάρια και ρόλους ανάμεσα στους δικούς του και κρατώντας τη χώρα στο δρόμο του μίσους και της αντιπαράθεσης. Από την πλευρά της κυβέρνησης, στόχος είναι η εδραίωση της Βολιβαριανής Επανάστασης μέσω της συντακτικής συνέλευσης. Η δεξιά συνεχίζει την επίθεση για την συντακτική συνέλευση και εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να πάμε μπροστά. Είναι σημαντικό ο λαός μας γνωρίζει ότι τηρούμε αυστηρά την ομοθεσία και το Σύνταγμα του 1999. Και ενώ η αντιπολίτευση μιλά για εγκαθίδρυση δικτατορίας, στους δρόμους της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Καράκας βγήκαν εκατοντάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης. Διαδήλωσαν έξω από την έδρα της νέας συντακτικής συνέλευσης, χαρακτηρίζοντας την διαδήλωσή τους κάλεσμα για ειρήνη.